Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Βίκυ Παπαλουκά και όπως κάθε Σάββατο στις 4 ακριβώς εδώ στο Flash TV παρακολουθείτε την εκπομπή Σαμποτάζ. Σαμποτάζ σήμερα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα και όχι μόνο. Εμείς θα πρέπει να σας θυμίσουμε ότι η περιφέρεια είναι Ελλάδα και θα πρέπει να είναι στα κέντρα αποφάσεων. Γι' αυτό και αυτή η εκπομπή Σαμποτάζ είναι για σας εδώ, για ό,τι σας ενδιαφέρει, για ό,τι σας απασχολεί. Εμείς είμαστε εκεί και το φέρνουμε κοντά σας για να μαθαίνετε, να αναλύουμε, αλλά και να ζητάμε τις απαντήσεις που εσείς κυριαρχείτε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάτω ακριβώς στις οθόνες σας υπάρχουν τα στοιχεία της εκπομπής για επικοινωνία. Είναι τα email μας sabotage.vicky@gmail.com sabotage.vicky@gmail.com. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μεγάλα υλικά τα οποία καμιά φορά μας τα στέλνετε ή στο Viber ή στο WhatsApp και δεν έρχονται κανονικά. Άρα θα πρέπει να σας πω ότι καλύτερα να τα στέλνετε με email, έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε καταλήλως. Αλλά στα τηλέφωνα 6980-104-555, 6980-104-555 και Viber και WhatsApp, αλλά και με μηνύματα, μπορούμε να σας απαντάμε απευθείας για ό,τι ακριβώς θέλετε να μας ρωτήσετε ή να μας προτρέψετε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, μία έρευνα, τα οποία εσείς νομίζετε ότι πραγματικά έχουν αξία. Επίσης, η σελίδα μας στο Facebook, Σαμποτάζ, και μηνύματα και στοιχεία. Ό,τι θέλετε και ό,τι δεν έχετε δει, μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μας, αλλά και στο YouTube, στην εκπομπή Σαμποτάζ, η οποία έχει όλα τα βίντεο και ξεχωριστά, αλλά και τις εκπομπές αυτοτελείς. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι σήμερα η εκπομπή έχει πραγματικά υπέροχα θέματα. Θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν. Η επικαιρότητα έχει να κάνει πάντα με τα οικονομικά. Οικονομικά και πολιτικά είναι δύο αδέρφια που συμπορεύονται. Η οικονομία χωρίς την πολιτική δεν πάει μπροστά, η πολιτική χωρίς την οικονομία δεν βγαίνει. Γι' αυτό και έχω και τη χαρά και την τιμή να έχω φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή μας τον Καθήλη Αρμόδιο, που χειρίζεται τα οικονομικά της χώρας στην ουσία και μάλιστα από τα μέσα και όχι από τα έξω. Καθήλη Αρμόδιος γιατί? Γιατί όλους μας ενδιαφέρει η οικονομία, όμως όπως συμβαίνει και όπως διαδραματίζεται από την πλευρά των τραπεζών. Γι' αυτό και εγώ προσπάθησα και κατάφερα να έχω κοντά μας σήμερα τον πρόεδρο της τράπεζας Attica Bank, τον κύριο Κωνσταντίνο Μακέδο, ο οποίος είναι και ο πρωτοϊδρυτής του νέου ΤΜΕΔΕ, το Ταμείο Εργοληπτών Εργολάβων Μηχανικών, και μάλιστα με πολύ μεγάλη ανάλυση μας λέει όλα τα οικονομικά, τι υπάρχει στα δάνεια, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι χρωστάνε, πώς θα μπορέσει η οικονομία της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα, να γυρίσει πραγματικά, αλλά και στις μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται πραγματικά τα τελευταία χρόνια και έχουν βρεθεί πολλές φορές ακόμα και σε αδιέξοδα. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα μαζί. Παράλληλα όμως, έχω και ένα πολύ ωραίο υλικό, το οποίο αφορά την κοινότητα Λάβδας. Εκεί βρεθήκαμε στην κοινότητα Λάβδας και συναντήσαμε πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, αλλά συναντήσαμε και μικρές φίλες. Τρεις μικρές φίλες, οι οποίες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την κοινότητα Λάβδας. Έχουν το σπίτι τους, έχουν το εξοχικό τους πλέον, γιατί ζουν, ναι μεν μόνιμα στα Γρεβενά, αλλά αγαπούν και περιμένουν πώς και πώς τα καλοκαίρια και τις γιορτές, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, να βρεθούν Λάβδα και να κάνουν όλα αυτά που μας περιγράφουν, σύν ότι ξέρουν και πάρα πολλές ιστορίες που ίσως να μην τις γνωρίζετε, ίσως να μην τις έχετε ξανακούσει, αλλά οι φίλες μας θα μας τις πούνε και θα τις μάθουμε μαζί. Εκεί συναντήσαμε έναν παλιό πρώην πρόεδρο, τον κύριο Μιλτιάδη Καραλή. Μας είπε ιστορίες, πώς ήρθε, πώς έφυγε, μετανάστες για κάποια χρόνια στο εξωτερικό. Μιλήσαμε και με τον κύριο Μπόλη, πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού, αλλά και πρώην πρόεδρος στα πολιτιστικά και στη Λάβδα.
Επίσης, συναντήσαμε στο Μουσείο Μανιταριών την κυρία Κιτσούλη, που είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάβδας Γρεβενό, και μας έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση για τον τρόπο που διαχειρίζονται πλέον το μουσείο και πώς θα ήταν μια επόμενη μέρα αν δώσουμε στόχο και έμφαση στην προβολή. Συναντήσαμε και άλλους κατοίκους που μας είπαν πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά όλα αυτά θα πάμε να τα δούμε μαζί, ξεκινώντας φυσικά από την κοινότητα Λάβδας που τόσο πολύ μας άρεσε και σας προτείνουμε να απολαύσετε το επόμενο βίντεο για τη Λάβδα. Μπούσιο, εδώ στη Λάβδα αγοράζετε ζωή νομίζω. Είστε ένας από τους 8 που μένουν και φυλάτε θερμοπύλες. Κυρίως το χειμώνα, τώρα δεν είμαστε 8, τώρα είμαστε κάπως περισσότεροι. Τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε γύρω στους 40-50 αυτή τη στιγμή. Πώς είναι η ζωή εδώ? Το χειμώνα ήταν δύσκολο. Πάρα πολλά χιόνια, πρόβλημα με το ρεύμα κυρίως εδώ πάνω. Με πολλές και συχνές διακοπές, με αποτέλεσμα... Χιόνια. Ναι, εξαιτίας των χιονιών, να μην λειτουργούν τα καλοριφέρ, όλα αυτά είναι προβλήματα. Αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα την ευκαιρία τα τελευταία 2 χρόνια που έμενα μόνιμα εδώ, να περπατώ στο χωριό μόνος μου, να είναι απάτητο το χιόνι, γιατί δεν κατεβαίνει μέσα στο χωριό μας, δεν μπαίνουν εύκολα μηχανήματα, γιατί είναι δύσκολοι δρόμοι. Ήταν φανταστικά, φανταστικά. Αυτοί οι 8 βρισκόμασταν, κάναμε την παραίτσα μας, πίναμε το καφεδάκι μας, πρωί-απόγευμα, κάναμε τη βολτούλα μας σε καθημερινή βάση και δόξα τω Θεώ ήταν τέλεια. Ποια είναι τέλεια. Η ιστορία της Λάβδας εδώ? Χάνεται στο χρόνο. Χάνεται. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ιστορία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Καταρχήν είναι ο Λάβδας. Έτσι είναι συνήθως. Όπως είναι και ο Ζιάκας, ο Χιλιάκα. Είναι αρσενικό, αλλά χάνεται στο βάθος. Δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει πότε ακριβώς έγινε ο συγκεκριμένος οικισμός. Τι ακούγεται? Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν διάσπαρτοι οικισμοί γύρω από το χωριό. Η ανάγκη όμως της προστασίας κυρίως τους έκανε να έρθουν να εγκατασταθούν εδώ. Γιατί αν δείτε, η θέση του χωριού είναι αμφιθεατρική. Ναι, εδώ είναι... Παρακολουθούν τα πάντα. Ελέγχανε την περιοχή, δεν τολμούσε να έρθει κανείς, ούτε ληστές, ούτε Τούρκοι δεν ήρθαν εδώ προς τα πάνω. Άρα ήταν μια περιοχή ελεγχόμενη. Ελέγχαν τα πάντα. Είναι παρατηρητήριο. Αν βγείτε ειδικά προς την κορυφή, προς τον Άγιο Γεώργιο στην εκκλησία, θα διαπιστώσετε ότι είναι πραγματικά παρατηρητήριο. Έχουμε ένα φοβερό ορίζοντα, βλέπουμε μέχρι και τον Όλυμπο. Ήταν ανοιχτό το χωριό. Η πρόσβασή μας ήταν τότε, τα χρόνια εκείνα, από εδώ από το σημείο με τα πόδια. Δεν υπήρχαν δρόμοι από πουθενά άλλο και ελέγχαν τους πάντες. Ποιοι έρχονταν, ποιοι φεύγανε, βλέπαν τους πάντες. Γι' αυτό και εγκαταστάθηκαν εδώ. Μετά άλλη μια πληροφορία λέει ότι ονομάζεται Λάβδας γιατί, αν προσέξετε, σχηματίζεται ένα λάμδα από 2 ποτάμια. Ένα από αυτό το ποτάμι και ένα που έχει από την άλλη πλευρά και σχηματίζει ένα λάμδα. Μια από αυτές τις πληροφορίες. Άλλη πληροφορία λέει, πάλι δεν έχει εξακριβωθεί, ότι ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί έχει και το Καστρί απέναντι. Κατάλαβα. Ακριβώς απέναντι είναι η ράχη του Καστρί. Ο αρχαιολογικός χώρος του Καστρίου. Μέχρι πότε είχε ζωή το χωριό, δηλαδή μέχρι πότε πηγαίνανε παιδιά σχολείο? Να σας πω, εγώ τελείωσα το δημοτικό το 77, τότε ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Και να σκεφτείτε ότι το 77 δεν είχε έρθει το ρεύμα ακόμα στη Λάβδα. Αργότερα ήρθε. Μέχρι το 80-81 υπήρχαν μερικά παιδιά, 5-6, αλλά μετά το χωριό άρχισε να ερημώνει. Αυτή είναι η κατάσταση, έχει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια που είναι. Άρα μετά το 2010. Ναι, έχει φθήνουσα πολύ. Και σε αυτό συντελείται το γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ούτε ένα μαγαζί, ένα καφενείο. Έχει κλείσει και το μοναδικό που υπήρχε. Υπήρχαν αυτά. Υπήρχαν 3, δυστυχώς τότε με τους μετανάστες. Δεν λειτουργούσαν, είχαν καταληφθεί από τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, δεν λειτουργούσε κανένα από αυτά, με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχουμε κανένα εντελώς.
Τώρα όμως που καθάρισε ο ορεινός όγκος, σιγά σιγά δεν ευελπιστείτε? Μακάρι. Ότι... Όλο αυτό περιμένουμε κάποια στιγμή κάτι να γίνει, να ξεκινήσει. Γιατί είναι κρίμα ένα τόσο όμορφο χωριό, γιατί όσοι έρχονται λένε είναι πραγματικά όμορφο το χωριό μας. Είναι κρίμα το να μην έχεις ένα χώρο συνάντησης. Βλέπετε ότι έχουμε μια πανέμορφη πλατεία με ένα πλάτανο, ο οποίος είναι το 1916 φυτεμένος. Δυστυχώς δεν έχουμε ένα χώρο να συγκεντρωθούμε. Είναι πρόβλημα για ένα χωριό η έλλειψη του χώρου συγκέντρωσης. Να μαζευτούμε, να πούμε κάτι, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, έστω να μαλώσουμε, να παίξουμε ένα χαρτάκι. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δάσκαλος. Δάσκαλος. Πολλά χρόνια. 33. Εδώ στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά και ξεκίνησα από αλλού, αλλά κατέληξα να είμαι Γρεβενά, διορίστηκα το σεισμό στα Γρεβενά και τώρα είμαι λίγο πριν τη σύνταξη, αν και θέλουμε 4 χρόνια, αλλά τέλος πάντων. Είμαστε εντάξει. Με προοπτική να μείνω μόνιμα μετά στη Λάβδα. Μόνιμα, ε? Μόνιμα στη Λάβδα. Τι εύχεστε για τη Λάβδα? Να ξαναζήσει τις παλιές καλές στιγμές. Αν δείτε τις απογραφές του χωριού μας, η Λάβδα είχε φτάσει να έχει 550-600 ψυχές. Πάρα πολύ κόσμο. Εδώ έσφιζε από ζωή. Τέτοια μέρα έπρεπε να ήταν γεμάτο, να σημειωθεί ότι έχουν παραμονή πανηγυριού. Σε 3 ημέρες γιορτάζει το εξοκλήσιμο μας, είναι το πανηγύρι του χωριού μας και δεν έχει κόσμο. Πριν από 15-20 χρόνια δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχει ένα κοπάδι. Το... Δεν υπήρχε, υπήρχαν κοπάδια, υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που συναντάμε είναι αρκούδες. Πολλές αρκούδες που είναι και μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Παρόλο που δεν έχουμε. Όχι θύματα, δεν έχουμε ζημιές γιατί δεν έχουμε καλλιέργειες, αλλά έχουμε πάρα πολλές και είναι επικίνδυνο. Κυκλοφορούν μέσα στο χωριό. Δηλαδή δεν είναι μία και δύο, είναι πάρα πολλές. Και φοβόμαστε για τα παιδιά το βράδυ κυρίως να μην συναντήσουν μέσα στο χωριό αρκούδες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Δεν ξέρω, ο Αρκτούρος, κάποιοι θεσμικοί φορείς, κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν γίνεται να βγαίνεις το βράδυ μετά τις 9 και να φοβάσαι κυκλοφορείς μέσα στο χωριό. Πήγαν οι άνθρωποι και ήρθαν, ναι, οι αρκούδες. Αυτό δείχνει έλλειψη, έτσι, έλλειψη της ανθρώπινης παρουσίας. Δεν υπάρχει. Σε όλο το χωριό μας, σε όλη την έκταση του χωριού μας, δεν υπάρχει ένα κοπάδι πρόβαλα. Δεν υπάρχει ένα να βουσκείς, ένας, κάτι να ακουστούν, 2 κουδούνια. Δεν υπάρχει τίποτα. Α, τώρα μαζευόμαστε, κατεβαίνουμε και όλοι θα έρθουμε εδώ, έτσι, αλλά δεν έχουμε πόλη. Κάπου να έτσι. Ευτυχώς έχουμε και τον πρόεδρο λίγο που είναι δραστήριος. Κύριε Μπόλη, Λάβδα, τι είναι για σας το μέρος αυτό, η κοινότητα Λάβδα? Πέρα από το χωριό μου, εγώ θα έλεγα είναι το συνέστημα. Γεννήθηκα από γονείς που κατάγονται και οι δύο από τη Λάβδα, άρα τα πρώτα μου χρόνια πριν φύγουμε τουλάχιστον από εδώ, τάισα στο χωριό, οπότε έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και αυτές οι εικόνες κάθε φορά θέλω να τις ζωντανεύω. Θέλω να έρχομαι στο χωριό για να... Παίρνετε την οικογένεια στο χωριό? Παίρνω την οικογένεια και αυτό που προσπάθησα να κάνω από την πρώτη στιγμή, έχοντας και 2 παιδιά, ήταν να κάνω τα παιδιά να αγαπήσουν στο χωριό. Ο γιος μου πλέον που είναι 25 χρονών, μιλάει συνέχεια για το χωριό. Τον έχω κάνει να αγαπάει τη φύση. Πηγαίναμε στα ποτάμια, μαζεύαμε μανιτάρια. Περνούσε πανέμορφα και η κόρη μου, οπότε έχουν ένα συνδετικό κρίκο με το χωριό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εδώ στο χωριό όμως έχετε και ένα πολύ ωραίο μουσείο μανιταριών. Ναι, εδώ το χωριό μας έχει το μουσείο μανιταριών, το οποίο έχει καταγραφεί σαν το πρώτο μουσείο μανιταριών στην Ελλάδα. Τα εγγένεια του μουσείου έγινε το 2011. Ήμουν ο πρόεδρος του συλλόγου και ιδρυτής του μουσείου μανιταριών. Σκέφτηκα ότι κάτι πρέπει να γίνει στο χωριό, να έρχεται κόσμος, να κατεβαίνει πολλοί κόσμος, γιατί την περίοδο που το κάναμε τουλάχιστον
είχε στο τουριστικό τόξο των Γρεβενών μεταξύ Σπηλαίου και Σαμαρίνας, μπήκε έχετε, πλέον και η Ελλάδα. Έχετε κάποιο κόμιστρο στο μουσείο? Όταν έρχονται γκρουπάκια, ο καθένας ό,τι μπορεί, αν θέλει να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει. Είναι ελεύθερο και προσβάσιμο. Να έχουν, είναι προσβάσιμο. Τόσο ωραίο, μοναδικό και στο είδος αλλά και στο μέρος που υπάρχει μουσείο. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα ωραίος χώρος, θα τον επισκεφτείτε, θα το δείτε. Θα μιλήσετε και με την τωρινή πρόεδρος. Εγώ βοήθησα σε αυτή τη φάση ανάπτυξη του χωριού από το 2009 μέχρι και το 2019. Τώρα έχουν έρθει νέα παιδιά, θέλουν να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια, γιατί θεωρώ ότι ο πολιτισμός είναι τεράστιο σημαντικό κομμάτι στην ζωή μας και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στα χωριά μας. Εδώ να πούμε ότι γύρω μας υπάρχει λίγη ζωή σήμερα, γιατί προετοιμάζονται για το πανηγύρι σε λίγες μέρες. Ο ίδιος ο πρόεδρος που είναι τώρα, ο κύριος Ζιώγας, καθαρίζει μόνος του μαζί με κάτοικο του χωριού. Το καφεδάκι πλέον, επειδή και το μοναδικό ξενοδοχείο, το μοναδικό, συγγνώμη, καφενείο στο χωριό έχει κλείσει, άρα τα παγκάκια κάτω από τον πλάτανο είναι το καφενείο. Εδώ νερά τρέχουν από την καθαριότητα. Έχουμε... Και οι παρέες μαζεύονται πλέον γύρω από τον πλάτανο, όπως και εμείς. Ο πλάτανός μας είναι από το 1916, ήδη 106 πλέον χρονών. Ο πρόεδρος είναι πολύ δραστήριος, αυτή τη στιγμή καθαρίζει το χωριό, γιατί όπως είπατε και εσείς, τον Αγίων Αποστόλων. Όλοι μαζί. Σε τρεις ημέρες έχουμε πανηγύρι. Πέτρου και Παύλου. Οπότε λέμε ότι υπάρχει ένας εργασιακός οργασμός. Ανέβηκε και κάποιος κόσμος σιγά σιγά που θα ανεβαίνει και το καλοκαίρι θα ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο. Αποκορύφωμα θα είναι ο 15 Αύγουστος. Τέλεια. Οπότε όλα καλά. Εμείς αγαπάμε το χωριό, είμαστε εδώ, το συναίσθημά μας είναι εδώ. Και καλούμε ίδιο τον κόσμο να έρχεται, γιατί είναι πανέμορφο χωριό. Να είστε καλά, κύριε Πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσύ. Ο Σύλλογος του χωριού μας έχει υπό την ευθύνη του το Μουσείο Μανιταριών του χωριού. Το Μουσείο Μανιταριών ιδρύθηκε το 2011 από τους κύριους Δημήτρη Μπόλη και Ανδρέα Λάμπρη. Το μουσείο σήμερα είναι κλειστό καταρχήν τα τελευταία δύο χρόνια, 2,5 χρόνια που επικρατεί στη χώρα τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19. Βέβαια, είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε επισκέπτη το επιθυμήσει, κατόπιν συνεννόησης, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και προγραμματισμένης συνάντησης, προγραμματισμένου ραντεβού. Έρχονται επισκέπτες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον κατά διαστήματα από κάποιες ομάδες επισκεπτών, είτε αυτοί είναι τουρίστες, είτε είναι κάποιοι άλλοι οποίοι σε ατομικό επίπεδο ενδιαφέρονται να έρθουν, είτε σε ομαδικά, είτε group δηλαδή, είτε ατομικά ο καθένας που τους ενδιαφέρεται. Υπάρχει μια μικρή ζήτηση, η αλήθεια είναι. Έρχονται και σχολεία, να φανταστώ. Ναι, ζητάνε και σχολεία να το δούνε. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται ομάδες τουριστών γενικότερα από τη χώρα. Ενηλίκων πιο πολύ, θα έλεγα, και λιγότερο τα σχολεία. Αλλά βεβαίως μπορούν να έρθουν και σχολεία να το δουν. Ό,τι μανιτάρι υπάρχει εδώ μέσα, υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Βεβαίως, ό,τι μανιτάρι υπάρχει εδώ μέσα, είναι ένα μανιτάρι το οποίο φύεται εδώ, είναι το φυσικό του περιβάλλον. Γι' αυτό και έχει την αξία της ύπαρξης αυτό το μουσείο σε αυτό το σημείο εδώ, διότι συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον, τον τόπο όπου φύονται τα μανιτάρια. Υπάρχουν μανιτάρια ομοιώματα, υπάρχουν κάποια αποξηραμένα, είναι δύσκολο να συντηρηθεί το μανιτάρι, όπως γνωρίζουμε όλοι. Και έχει την αξία του πέρα από το εσωτερικό των εκθεμάτων,
να δει κανείς και το εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής, όπου υπάρχει μια καταπληκτική θέα στα βουνά της Πίνδου, με ένα καταπληκτικό κλίμα, ιδιαιτέρως το καλοκαίρι. Η Ελλάδα για μένα είναι η ολόκληρη ζωή, η ολόκληρη ζωή. Και στην Γερμανία που ήμουνα δεν έπαπα να στέλνω γράμματα στους προέδρους, στα γενικά συμβούλια, στους ανθρώπους του χωριού να υπάρχει ενότητα, ομοψυχία και ενδιαφέρον για το χωριό. Το χωριό το αποτελούμε όλοι και όλοι έχουν υποχρέωση να συνδράμουν, να βοηθάνε και το χωριό αλλά και τους προέδρους που τους έπαιγε πάλι ο λαδανιώτικος λαός. Η ιστορία του χωριού είναι μακρά. Είναι ένα από τα τρία πανάρχια χωριά των Γρεβενών. Πανάρχια χωριά των Γρεβενών. Όπως θα γνωρίζετε εδώ απέναντι ακριβώς, ήταν το στρατηγείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το Μεγάλο Αλεξάνδρου. Και ένας στρατηγός που θα συμμετείχε, φαίνεται, στο στράτευμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βγήκε να κυνηγήσει μαζί με ένα φίλο του που τον λέγανε Λάιο. Να κυνηγήσουν τη Ζαρκάδια που υπήρχε η περιοχή. Και όταν φτάσαμε σε εκείνη την ραχούλα και από εδώ που βλέπουμε, κάποιος τους είπε, θα βρείτε στον δρόμο τα Ζαρκάδια, προσέξτε, γιατί τα κυνηγούν οι αρκούδες. Μήπως σας πάνε οι αρκούδες. Και αυτοί είχαν το νου του με τα όπλα στο σκαντάλ. Ένας από αυτούς αλάθησε όπως κυνηγούσαν, σκότωσε τον Λάβδα, λεγόταν Λάβδας, τον σκότωσε αθυράτο. Πήγε στο στρατηγό που ο Μέγας Αλέξανδρος στρατόπεδε στο Καστρί. Πήγε, ανέγγειλε το δυσάρεστο γεγονός, μετέφεραν τον νεκρό και από τότε η Λάβδα πήρε το όνομα Λάβδα του στρατηγού που σκοτώθηκε ακριβώς εκεί απέναντι στη ραχιούλα. Έτσι πήρε το όνομα η Λάβδα. Κατά την πορεία η Λάβδα ήταν ξυλοκόπη. Ξυλοκόπη ήταν, θα πω, τότε οι πρώτοι άνθρωποι έκαναν τότε τις καλύβες και ασχολούνταν με την κτηνοτροφία λίγο και πιο πολύ με την υλοτομία. Γιατί εδώ υπήρχαν μεγάλο και απέραντη δάση. Και ήταν ό,τι έπρεπε για αυτούς για να ζουν τη ζωή τους από απόψεις της δουλειάς. Έτσι λοιπόν, αυτή η περιοχή εδώ πέρα είναι Λάβδα, Σμίξη και Σπίγιο. Αυτά είναι τα... Με συγχωρείτε. Λάβδα, Φιλιππέι και Σπίγιο. Τα τρία πανάρχια χωριά. Τα τρία πανάρχια χωριά. Το χωριό δεν ήταν εδώ που είναι τώρα. Ήταν σε μια εκκλησία μέσα στο δάσος που λέγονται οι Άγιοι Απόστολοι. Ναι, εκεί πέρα υπήρχε πολύ πιο πάνω, προς το πάνω στο βουνό, υπήρχε μια βρύση. Σύμφωνα με το θρύλο, εκεί πέρα κάθε βράδυ πήγαιναν κάποιες νεράιδες. Μια μέρα σκέφτηκαν κάποιοι νέοι να πάνε εκεί για να τις δουν και όποιος καταφέρει να την πιάσει θα την κάνει η γυναίκα του. Μόλις έφτασαν εκεί κοντά, περίπου στα 200 με 300 μέτρα, ο ένας έπεσε κάτω και λέει, όχι, δεν μπορώ να περπατήσω. Ο άλλος φίλος του, γιατί δεν μπορούσε να μετακινηθεί ο άλλος, τον πήγε στο χωριό πίσω. Έμεινε ένας, προχώρησε και όταν έφτασε στη βρύση βρήκε τρεις πανέμορφες νεράιδες. Η μία ήταν γυρισμένη και έπλαινε τα μαλλιά της, έτσι δεν μπορούσε να τον δει. Ενώ οι άλλες δύο ήταν γυρισμένες προς τη μεριά του και όταν τον είδαν άρχισαν να πετάνε και έφυγαν. Εκείνος ο νέος, όταν είδε πως εκείνη η νεράιδα δεν τον είδε, την άρπαξε και την έκανε γυναίκα του. Μετά από δύο ημέρες την παντρεύτηκε. Ο Λάβδας ήταν ένας στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είχε χτίσει προς τα πάνω στο κρεβάτι ένα φρούριο.
για να μπορεί να επιβλέπει το Καστρί, που ήταν η θερινή κατοικία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου και της Ελμπιάδας. Δεν είναι η Ελμπιάδα. Εκεί πέρα πήγαινε κάθε καλοκαίρι και έφεραν τον Βουκεφάλα για να τον δαμάζουν σε άγρια εδάφη. Όπως στο Καστρί, στη Βασιλίτσα, γιατί τότε δεν ήταν το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, όπως το ξέρουμε πολύ. Ναι. Και εγώ έχω επισκεφτεί το Καστρί. Από δίπλα είναι μια εκκλησία, πάρα πολύ παλιά, και έχει βρεθεί ένα πραγματικά κοιμήλιο εκατοντάδων ετών. Τι είναι? Είναι ένα χρυσό κύπελο, από το οποίο έπινε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν σε μεγάλες γιορτές. Το Καστρί πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, αλλά δυστυχώς δεν έχουν απομείνει πάρα πολλά για να δούμε, δηλαδή είναι στην ουσία μισοχτισμένα σπίτια από πέτρες. Εσύ θέλω να μου πεις τώρα τι κάνετε εδώ το καλοκαίρι που ανεβαίνετε με τη μαμά και τον παπά εδώ και με τη φίλη σας. Θέλουμε να τα ξαδέρφια μας. Εδώ στο χωριό, πού παίζετε? Πού παίζουμε? Κάτω εκεί στο δάσος. Στις περιοχές, πού να παίξουμε? Βγαίνουν επιγολαμπίδες το βράδυ? Βγαίνουν. Πάρα πολλές. Δεύτερη είχαμε βγει πάρα πολλές, σωστά. Σωστά. Τις μαζεύετε ή τις αφήνετε ελεύθερες να πετάνε? Τις αφήνουμε ελεύθερες, αν τις πάρουμε... Δεν κάνει. Ναι, μετά θα πεθάνουν, θα χρειάζεται να πετάνε. Σας αρέσει εδώ στο χωριό πιο πολύ ή κάτω στα γρεβενά? Ο σύλλογος επίσης κάνει διάφορες δραστηριότητες. Πολλά καλοκαίρια έχει από πέρυσι, ανεβάζει ταινίες στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ανοίγει, το κάνει καλά. Βάζει έναν προβολέα και βάζει και ένα παλιό σεντόνι άσπρο και βάζει και βλέπουμε ταινίες. Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας το είχα πει, ελπίζω να απολαύσατε όσο και εμείς την κοινότητα Λάβδας. Ραντεβού λοιπόν στη Λάβδα ξανά, γιατί δεν τη χορταίνουμε με τίποτα. Εγώ έχω να σας πω ότι θα μπορείτε άνετα, πολύ άνετα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπετε κάτω στις οθόνες σας όλα τα στοιχεία. Επίσης να τονίσω ότι η χορηγή αυτής της εκπομπής είναι η Γρεβενιώτισσα.gr, η Γρεβενιώτισσα που πλέον έχει γίνει η συνήθειά σας. Η συνήθειά σας μας έχετε ανεβάσει ψηλά, Γρεβενιώτισσα.gr, γιατί εάν θέλετε να ξέρετε πρώτα την ενημέρωση, αν θέλετε να έχετε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, Γρεβενιώτισσα.gr, και θα τα μαθαίνετε όλα από πρώτο χέρι. Επίσης, το pointmedia.gr, το πανελλαδικό μας site με την ομογένεια, τα οικονομικά θέματα, την πολιτική αλλά και τα media, pointmedia.gr, αλλά και το business news, το business news το οποίο έχει να κάνει με επιχειρήσεις, πατάτε banking news και θα μάθετε όλα τα νέα. Τράπεζες, επιχειρήν, οικονομικά, business, όλα στο banking news. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε να δούμε μία συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Δήμαρχος Δεσκάτης, ο κύριος Δημήτρης Κορδίλας, και μας μίλησε για όλα αυτά που έχουν γίνει τα 3 χρόνια δημαρχιακού θόκου. Μετά λοιπόν από 3 χρόνια ένας απολογισμός για έργα πολύ σημαντικά που έχουν υλοποιηθεί, έργα που είναι στο δρόμο για να υλοποιηθούν, τον τρόπο που οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα σπουδαία έργα, το πώς μπορούν τις λύσεις και τις προτάσεις για να μείνουν οι νέοι και να μην φεύγουν από τη Δεσκάτη, όπως επίσης και πολλές έρευνες, σεμινάρια που γίνονται για την υγεία και ενδιαφέρονται πάρα πολύ, τα νέα που είναι πρόσφατα σε ό,τι αφορά το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης, μετά από συνάντηση που έκανε ο Δήμαρχος Δεσκάτης μαζί με τον βουλευτή τον κύριο Ανδρέα Πάτση Γρεβενών, που είχαν στο κοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρακαλώ, με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και ο οποίος τους τόνισε και δεσμεύτηκε σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, γιατί χαριτολογώντας έκανε και ένα σχόλιο ότι από νοσηλεύτριες σας έχω γεμάτους. Τώρα πάμε να εξοπλίσουμε πολύ καλά
και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, αλλά και το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης με ιατρικό, προσωπικό και μάλιστα μόνιμο. Επίσης, ο κύριος Κορδίλας, ο Δήμαρχος Δεσκάτης, μας μίλησε για το πολύ ωραίο αντάμωμα δεσκατιωτών. Το αντάμωμα που ξεκινάει γύρω στις 20 Ιουλίου και κρατάει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Πολλά θα δούμε, πολλά θα κάνουμε και πολλά θα απολαύσουμε, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Στα σπίτια μας και μόνα πάμε. Ωρε του χρόνου να είμαστε καλά, πάλι εδώ για να γλεντάμε. Πάλι εδώ για να γλεντάμε. Perdí camino.
μάτια τα δικά Κορδίλα, είστε 3 χρόνια περίπου στο Δημαρχιακό Θόκο. Έχετε υλοποιήσει πολλά έργα, αλλά και σχεδιάζετε για ακόμα περισσότερο. Θέλετε να μου πείτε λίγα πράγματα για τα έργα που έχουν γίνει στο Δήμο Δεσκάτης? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι είχαμε 3 δύσκολα χρόνια λόγω κορονοϊού, με πάρα πολλά προβλήματα βασικά με τις υπηρεσίες, με τον κορονοϊό, με ελλείψεις. Βέβαια, είμαστε ένας Δήμος που δεν έχουμε και το προσωπικό αυτό που θα έπρεπε, αλλά το προσπαθούμε. Πιστεύω ότι κάναμε αρκετά. Ήδη τρέχουν έργα όπως είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται, τελειώνουν δηλαδή τα σχολεία σχεδόν όλα. Έχουμε καταθέσει αρκετές προτάσεις και είναι για δημοπράτηση η αγροτική οδοπία 868.000 που προερχόταν από το Φιλόδημο και εντάχθηκε στο Τρίτσις. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλο ένα 615 πάλι σε αγροτική οδοπία, δηλαδή ο στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, γιατί θεωρούμε ότι η περιοχή μας είναι μια καθαρά αγροκτηνοτροφική περιοχή και δίνουμε και τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Το έχετε πάρει πολύ ζεστά όμως, σας βλέπω προσωπικά, δηλαδή πάτε στα Υπουργεία, χρησιμοποιείτε όσες δυνάμεις υπάρχουν, το βουλευτή, τους φορείς, τους θεσμικούς. Αγωνίζεστε πάρα πολύ γι' αυτό. Οφείλω να τονίσω ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία με τον βουλευτή μας και πάντα γίνεται και συγκροτημένα και οργανωμένα, δηλαδή οι επισκέψεις που γίνονται και με τον Δήμαρχο των Γρεβενών και με τον βουλευτή. Αυτό σημαίνει πολλά. Το να είναι 2 Δήμοι και επειδή ο δικός μας ο Δήμος είναι πιο μικρός και από τον Δήμαρχο Γρεβενών, έτσι έχω ένα, το πω έτσι, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί και την εμπειρία του μας την έδωσε. Αλλά υποστηρίζεστε, ναι, σε όλα. Ναι, ο Γιώργος ο Δασταμάνης σε μένα συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν ο πολύ καλός φίλος, ο πατέρας, που γνώριζε τα πράγματα και πάντα όπου ζήτησα τη βοήθειά του, πάντα ήταν κοντά μου. Και σαν πρόεδρος της ΠΕΔ, όπου ο Γιώργος λειτουργεί και για τους άλλους δημάρχους, έχει την εμπειρία αυτή και καταλαβαίνει τα προβλήματα των μικρών δήμων. Πέραν αυτού, με τον βουλευτή πάντα γίνονται σε συγκεκριμένα υπουργεία, στοχευμένα για κάποια προβλήματα τα οποία έχουμε. Δεν είναι επισκέψεις εθιμοτυπικές.
Χθες ήμασταν στο Υπουργείο Υποδομών, όπου εκεί εξασφαλίστηκε ένα κονδύλιο της τάξης των 350.000 ευρώ και αφορά αντικαταστάσεις του δικτύου ίδρυψης και σε ζημιές που χρονίζουν. Μεγάλα έργα. Ναι. Και πολύ σημαντικά για την ποιότητα, την αξιοποίηση και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, γιατί αυτό είναι που μετράει στις περιφέρειες. Η καλύτερη ποιότητα. Εγώ θεωρώ ότι επειδή προσπαθούμε να, έτσι, να ξεπεράσουμε, να εντυπωσιάσουμε με έργα πάρα πολύ μεγάλα, δεν βλέπουμε την καθημερινότητα. Η δική μας η μικρή δήμη, αυτή τη στιγμή πρέπει να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Δηλαδή έχουμε ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο, έχουμε οικισμούς οι οποίοι πίνουν νερό από τους χυμάρους και είναι βασικό. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή με τα χρήματα της λειψιδρίας έχουμε σχεδιάσει για δύο οικισμούς να γίνουν γεωτρήσεις, γιατί δεν μπορεί σήμερα το 2022 και να έχουμε έλλειψη από νερό ή να πάμε με τις υδροφόρες νερό στους οικισμούς. Ασχέτως αν από μερικούς ακούγεται είναι 50 άτομα. Τα 50 άτομα και οι 50 άτομα είναι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να έχουν ακριβώς τις ίδιες διευκολύνσεις και την ίδια έτσι, παροχή υπηρεσιών από τους που θα έχουν και μεγάλη οικισμοί. Είναι πάρα πολύ ωραίο που το αντιμετωπίζετε με αυτόν τον τρόπο, όπως και θα σας πάω λίγο πίσω, αλλά μένει πάντα επίκαιρο τα θέματα που είχατε με διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος τελικά καταφέρατε, ο κόσμος συντάχθηκε μαζί σας, συνταχθήκατε κι εσείς, ο βουλευτής επίσης, και καταφέρατε να μην υπάρχει πλέον αυτό το πρόβλημα. Κάποιοι ίσως θέλουν να το ξεχάσουν. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υποθεί και αυτό. Ναι, νομίζω ότι εμείς ακολουθήσαμε αυτά τα οποία μας είχε μεταφέρει ο κόσμος. Και οφείλω όλοι, και οι αυτοδιοικητικοί και ο βουλευτής και γενικότερα αυτοί οι οποίοι διαχειριζόμαστε κατά έναν τρόπο εξουσία, θα πρέπει να λειτουργούμε με βάση το δίκαιο αίτημα του κόσμου. Εμείς αυτό κάναμε. Υπήρξε μια έντονη αγανάκτηση. Ο Εμπορικός Σύλλογος είχε καταθέσει προτάσεις ότι αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα η αγορά, γιατί δεν ερχόταν κανένας στη Δεσκάτη με αυτήν την υπερβολική έτσι, τήρηση του νόμου. Γιατί ξέρετε, ο νόμος, το καταλαβαίνετε και εσείς, το ξέρουμε όλοι μας μάλλον, ότι ο νόμος έχει και κάποιο τέλος. Φτάνει μέχρι κάπου. Αν πας στην υπερβολή, πλέον από εκεί και πέρα αρχίζεις και προκαλείς, δημιουργείς προβλήματα. Αυτό προσπαθήσαμε να δώσουμε μία λύση. Και πόσο μάλλον σε μία μικρή τοπική κοινωνία που ήταν δυσβάσταχτα και τα πρόστιμα, αλλά και οι φόροι από όλο αυτό που είχε τραβηχτεί. Φαινόταν καθαρά, γιατί εγώ κάθε πρωί από 8 η ώρα μέχρι 10 δεχόμουν πάρα πολλά παράπονα από τους συνδημότες. Βλέπω ότι αυτό δεν υπάρχει πλέον. Πάνω αυτά, τα αφήσαμε στο ναι, το λύσαμε και αυτό. Θέλω να μου πείτε όμως, εκτός από τα έργα, εκτός από τα προγράμματα που έχετε μπει, εκτός από τις έκτακτες επιδοτήσεις που τα έχετε καταφέρει και έχετε υλοποιήσει πράγματα, θέλω να μου πείτε και για την υγεία, πριν και μετά COVID, γιατί και έρευνες έχετε κάνει και σεμινάρια έχετε κάνει και μου είπατε προχτές έγινε σπυρομετρήσεις, διάφορα. Και αυτά θέλω να μου τα πείτε, γιατί είναι σημαντικό. Εμείς περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην αρχή του κορονοϊού. Κόκκινη. Χάθηκαν αρκετά άτομα. Εκεί, ναι, εκεί που λέγαμε ότι ο μόνος Δήμος που είναι κατά πράσινος, έγινε κατά κόκκινο σε 4 μέρες. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό μας έγινε έτσι μάθημα. Το πάθημα μας έγινε μάθημα. Αυτό που λέω συνεχώς είναι ότι ναι, μεν εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε και να δώσουμε λύσεις και να δούμε τι έγινε ακριβώς. Πάνω από αυτό να διδαχθούμε πράγματα, αλλά δεν το αφήσαμε και καθαρά στο κομμάτι μόνο το διαπαιδαγωγικό. Είχα μια συνεργασία με το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, με τον κύριο Γοργουλιάνη, τον διευθυντή, την πνευμονολογική κλινική και την ολοσυλλευτική. Έγιναν οι έρευνες, είδαμε ότι το ότι είμαστε σε πολύ έτσι, συχνή επαφή οι μικρές κοινωνίες, το μεταδόθηκε και πολύ γρήγορα. Έδειξε η έρευνα ότι στους 151 που έγινε η έρευνα, 150 είναι με αντισώματα. Πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Και συνεχίσαμε τώρα με τις σπυρομέτρες, να δούμε ποια ήταν τα συμπτώματα. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Έγινε τώρα πριν από 2 μέρες. Ωραία, ευχαριστώ. Να μας πει η πνευμονολογική κλινική. Πάμε όμως και στα ωραία. Έχουμε και το αντάμωμα των δεσκατιωτών. 4 χρόνια και κάτι λόγω κορονοϊού, ξεφύγαμε λίγο, αλλά τώρα προετοιμάζεστε φουλ. Πήγαμε ένα χρόνο πίσω. Ήταν το αντάμωμα να γίνει πέρυσι κάτι 4 χρόνια. Προετοιμαζόμαστε πράγματι, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια έτσι
μία δράση, μία εκδήλωση πολύ σημαντική, γιατί προβάλλονται ήθη, έθιμα. Εδώ να κάνω ένα ένθετο, το ότι είχατε και μεγάλη επιτυχία και στις διαδρομές που κάνατε με τους αγώνες και τους φιλικούς, αλλά και τα πρωταθλήματα νέων, μεγάλων κτλ. Γιατί συμμετείχα κιόλας, πρέπει να το αναφέρω. Ήταν καταπληκτικό και πολλής κόσμος. Νομίζω ότι έγινε καλή δουλειά από το Δήμο ως προς το κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά συμμετείχε και ο κόσμος, γιατί ξέρετε, τώρα 2 χρόνια ήταν κλεισμένοι μέσα, συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι δεσκάτες, όλος ο Δήμος. Θεωρούμε και το αντάμωμα θα έχει αυτή την επιτυχία. Αναβιώνουμε κάποια έθιμα. Για πείτε μας μερικά από αυτά, ναι, να μας δελεάσετε. Το κύριο έτσι, που έχουμε καταγράψει, ξεκινήσαμε πριν από 2 μήνες, είναι το κτίσιμο του παλιού φούρνου, που δείχνει πώς ακριβώς γινόταν, πώς κτιζόταν, πώς έφτανε στο σημείο ο φούρνος αυτός να μπει σε λειτουργία, το κάψιμο του φούρνου, όπου εκεί θα βγουν και αρκετά πίτες, πιταστές, προϊόντα που έτρωγαν οι... Θα φάμε κιόλας. Βεβαίως. Και θα γλεντήσουμε. Έχουμε και ορχήστρα η οποία θα παίξει παραδοσιακά και σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, στον πρόδρομο. Οι περισσότεροι δισκατιώτες ξέρουν εκεί ένα εξοκλήσι στον πρόδρομο, το οποίο η επιτροπή εκεί που το συντηρεί έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Όταν θα έρθετε θα δείτε τι δουλειά έχουν κάνει, με τραπέζια από μάρμαρα, με υλικό δηλαδή ξύλο και μάρμαρο στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία ξύλο και μάρμαρο. Αλλά πολύ, έτσι, πολύ ωραία δουλειά και προσπαθούμε όλα αυτά τα μέρη, όπως είναι και ο Αλιάκμονας, η Ζάβορδα, η Αραμονή, όλα να τα προβάλλουμε, να δώσουμε και έτσι μια τουριστική οντότητα στον τόπο μας, αυτοί που θα έρθουν για να ξαναρθούν, να μας ξαναδούν. Πέρα από τους δεσκατιώτες, σίγουρα θα έρθουν και κάποιοι που επειδή θα φιλοξενούνται. Να ρωτήσω κάτι, ξενώνες έχει η Δεσκάτη? Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί πράγματι όταν έχουμε κάποιες μεγάλες εκδηλώσεις έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και να μην ξεχάσω στον αντάμο να τονίσω το εξής, ότι στις 6 του μηνός, βέβαια θα προσκληθείτε και επίσημα, 6 του μηνός θα γίνει τα εγγένεια μόνιμης έκθεσης του Μπουρουνίκου του Χρήστου, που είναι στο Βερολίνο, ένας ζωγράφος από το χωριό της Παρασκευής, δίπλα από τη Δεσκάτη. Ναι, και θα είναι μόνιμη έκθεση και ταυτόχρονα θα δώσουμε και στο οίκημα το όνομα του Αντώνη του Πέτσα, πρώην δημάρχο για 8 χρόνια και νομάρχη, που χάθηκε πρόσφατα, το οποίο θα ονομαστεί Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Αντώνης Πέτσας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αποδίδεται φόρο τιμής για έναν άνθρωπο που πρόσφερε και ναι, αυτός. Ναι, νομίζω ότι ο Πέτσας ήταν ο πρώτος αιρετός νομάρχης των Γρεβενών. Και 8 χρόνια δήμαρχος. Στα Γρεβενά είναι γνωστό σε όλους. Και νομίζω ότι άτομα τα οποία περνούν από την τοπική αυτοδιοίκηση προσφέρουν στον τόπο, όλοι μας βέβαια, ξέρετε, το λιθαράκι, θα δεχθούμε και την κριτική, δεν θα κάνουμε και όλα τα πράγματα σωστά, αλλά αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, τουλάχιστον εμείς οι θεσμικοί πρέπει να θυμάμαι το θεσμό, δίνοντας έτσι κάποιες αξίες για τα ωραία, για τα καλά, για αυτά που πρόσφερα. Πού θέλετε, ποιο είναι το όραμά σας, πού θέλετε να φτάσετε το Δήμο Δεσκάτης και τις γύρω κοινότητες, πώς το έχετε φανταστεί? Νομίζω ότι το βασικότερο απ' όλα είναι να κρατήσουμε τον κόσμο. Έστω και αυτοί που είναι οι νέοι να μην φύγουν. Ένας τόπος όπου δεν έχει νέο κόσμο, που δεν έχει δράσεις, ακόμα και στα πολιτιστικά, ακόμα και στο βράδυ να βγει ο άλλος να γλεντήσει. Αν δεν υπάρχει νέος κόσμος, είσαι σε μια πολιτεία η οποία βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία. Αν μη τι άλλο, αν δεν φέρουμε κόσμο πίσω, τουλάχιστον αυτοί που είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να μπορούν να μείνουν εκεί στο Δήμο μας, να έχουν τα απαραίτητα, αυτά που σας είπα, τις υποδομές και γενικότερα. Να μπορεί κάποιος να καθίσει και να έχει την οικογένειά του εκεί, να έχει τα βασικά. Αυτά που λέμε τα καθημερινά, να μην του λείπει τίποτα. Δήμαρχε, θεωρείτε ότι τώρα με τα κίνητρα που δίνει ο αναπτυξιακός νόμος, θα μπορούσε κάποιος που θα θέλει να επενδύσει, έστω και είτε αγροτουρισμό, είτε ξενώνες, είτε γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως, μια επιχείρηση να έχει στο μυαλό του ότι θα βοηθηθεί από αυτό το πρόγραμμα? Εγώ πιστεύω ότι το βασικότερο είναι να αλλάξει η φιλοσοφία των νέων. Δηλαδή, από τη στιγμή που τελειώνουν το σχολείο, έχουν πάντα στο μυαλό τους να πάνε σε μια μεγάλη πόλη, γιατί είναι διαφορετική ζωή. Ωραία, αυτό θα το κάνω. Το θεωρώ φυσιολογικό για 4 χρόνια να κάνω τη φοιτητική ζωή. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι η επαρχία έχει την ποιότητα ζωής, αρκεί ο άλλος να έχει ένα καλό, ένα εισόδημα. Η περιφέρεια είναι Ελλάδα. Η περιφέρεια Μπράβο. Στηρίζει όλη την υπόλοιπη. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που παράγει. Ακριβώς. Απλά θα πρέπει να δώσουμε έτσι την αίσθηση στον νέο κόσμο ότι δεν θα στερηθεί κάτι αν έχει την επιχείρησή του.
εάν έχει τα εισοδήματα αυτά που πρέπει να παίρνει, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι μας το λέμε ότι η αργοκτηνοτροφική ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, άμα δεν ξέρεις έχει πολύ μεγάλες, έτσι, πολύ μεγάλο ωράριο απασχόληση στο 24ωρο, σίγουρα στερήσει κάποια πράγματα σε διασκέδαση ή μέρες που δεν μπορείς να πας σε μεγάλη πόλη να διασκεδάσεις, αλλά θεωρώ ότι έτσι πως έχουν αλλάξει τα πράγματα με το επιχειρησιακό πνεύμα και με μια έτσι καλή οργάνωση με τον αναπτυξιακό να μπει σε μια πορεία, μια αξιόλογη επιχείρηση, μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Δεν είναι όπως παλιά η κτηνοτροφία που ήθελε 24 στο 24ωρο. Βλέπετε ότι τώρα οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν και υπαλλήλους, το συνδυάζουν έτσι και την οικογένεια. Μηχανήματα. Μπορούν να πάνε και διακοπές, μπορούν να φύγουν και για ένα 15ήμερο. Θεωρώ ότι απλά η φιλοσοφία πρέπει να αλλάξει. Φιλοσοφία. Και θέλω επίσης να κλείνοντας να μου πείτε και ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε σε όλο τον κόσμο, στην περιφέρεια Γρεβενών, στη Δεσκάτη, στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν μέσα από αυτή την εκπομπή. Ζούμε σε πολύ όμορφους τόπους. Αρκεί όλοι μας να έχουμε στο μυαλό το κοινό καλό. Αυτό πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Πιστεύω ότι η αγνότητα που είχε κάποτε ο κόσμος που με το γείτονα, με το συμπατριώτη, άρχισε να φθήνουν. Ας τα επαναφέρουμε αυτά, να είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι και θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολιτικός μηχανικός με ιδιαίτερα πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, πρόεδρος και ιδρυτής του ΤΜΕΔΕ, του Ταμείου Εγκυοδοσίας και Πιστοδοσίας των Μηχανικών και των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, αλλά και τα τελευταία δύο σχεδόν χρόνια πρόεδρος της Attica Bank, της μεγαλύτερης μη συστημικής τράπεζας, η οποία είναι η ιστορικότερη τράπεζα 90 και πλέον ετών. Ο λόγος για τον καθήλυν αρμόδιον για τα οικονομικά, ο λόγος λοιπόν για τον κύριο Κωνσταντίνο Μακέδο, τον πρόεδρο της Attica Bank. Οι ερωτήσεις ήταν καυτές. Τον ρωτήσαμε για τις προκλήσεις, τον ρωτήσαμε για τα στοιχήματα της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο. Τον ρωτήσαμε φυσικά και για τα δάνεια που πλέον δίνονται με μεγάλη δυσκολία. Τον ρωτήσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς θα μπορούσαν να γυρίσουν σελίδα ακόμα και αν βρέθηκαν σε κάποιο τέλμα. Και όπως ήταν φυσικό, τον ρωτήσαμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Attica Bank. Τον ρωτήσαμε για τα καταστήματα, τον ρωτήσαμε κατά πόσο θα επεκταθεί με τη νέα εποχή που έρχεται στις τράπεζες. Τον ρωτήσαμε για το προσωπικό. Επίσης τον ρωτήσαμε αν στη Δυτική Μακεδονία και ποιες είναι οι βλέψεις για το χώρο εργασίας και τις θέσεις περισσότερο, αλλά τον ρωτήσαμε και για τα οικονομικά της Ελλάδας. Πώς βλέπει τις κυβερνητικές αποφάσεις, ποια είναι η δική του θέση και τον ρωτήσαμε να μας κάνει και μία πρόβλεψη για την εθνική οικονομία. Όλα αυτά στη συνέντευξη που μας έκανε την τιμή να μας παραχωρήσει ο πρόεδρος της τράπεζας Attica Bank, ο κύριος Κωνσταντίνος Μακέδος. Κύριε Κωνσταντίνε Μακέδο, είστε πολιτικός μηχανικός με ιδιαίτερα πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και πρόεδρος, πρωτοειδρυτής, να το πούμε γιατί αυτά πάνε κοντά, πρώτη φορά εσείς είστε πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ. Τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια πρόεδρος και της Attica Bank. Το ΤΜΕΔΕ είναι το Ταμείο Εγκυοδοσίας και Επιστοδοσίας των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτά. Πολύ σωστά, κύριε Παλουκά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ξεκίνησε τη λειτουργία του 1/1/2017 και αποτελεί ένα αποτελεσματικό και ζωτική σημασία φορέα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τον τεχνικό κόσμο. Πρόσφατα ανακοινώσαμε την οικονομική χρήση του 2021, όπου δείχνουμε σταθερή κερδοφορία, σταθερή αύξηση εισόδου και ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να μείνει για τους τηλεθεατές μας είναι το γεγονός ότι είχαμε σημαντική αύξηση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και σε επίπεδο κεφαλαίων και σε επίπεδο αριθμού, κάτι που δείχνει τη δυναμική του κλάδου που αναπτύσσεται μετά από την εποχή του COVID. Μάλιστα. Θέλω όμως να σας πω και στην τράπεζα, γιατί είναι η μη συστημική η μεγαλύτερη τράπεζα, η Attica Bank, και θέλω να μου πείτε και πώς προέκυψε όλο αυτό και πώς αναλάβετε αυτή την ευθύνη, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη.
Το Νοέμβριο του 2020 ανέλαβα τη θέση του Προέδρου της Attica Bank. Μετά από το 2019, όπου τον Ιούλιο του 2019 είχα γίνει Αντιπρόεδρος της Τράπεζας Αττικής. Προχωρήσαμε από την αρχή σαν βασική μέτοχη. Τότε ήμασταν κάτοχοι του 46% ως ΜΕΔΕ της Attica Bank. Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό και μεγάλη ευθύνη. Ο στόχος πάντα του ΤΜΕΔΕ ως μετόχου ήταν η ιδιωτικοποίηση της τράπεζας, η εξυγίαση του ισολογισμού της και η μετάβαση σε κερδοφόρες χρήσεις δημιουργίας με εσωτερικό κεφάλαιο. Αυτό έπρεπε να τρέξει, ξέρετε, μέσα από τους ίδιους τους μετόχους. Αντιπρόεδρος τότε ήταν ο κ. Σαγαρόπλος από τη μεριά του ΕΦΚΑ, αλλά οι δύο βασικοί μέτοχοι, ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ, έπρεπε να φέρουν αυτή τη μετάβαση στην τράπεζα. Ήταν η τράπεζα που έκανε πρώτη trigger το DTC, την αναβάλλον φορολογική απέτηση. Έτσι έγινε είσοδος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και με μια μετοχική σύνθεση από το Δεκέμβριο του 2021 με 62% στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 14,5% στο ΤΜΕΔΕ. 10% στον ΕΦΚΑ και 10% στην Ellington, ένα επενδυτικό φάντα από την Αμερική, το οποίο μαζί με το ΤΜΕΔΕ αποτέλεσαν τους preferred private investors στην νέα μετοχική σύνθεση. Προκειμένου πραγματικά η τράπεζα, μέσα από το 2022 και στην επόμενη χρήση του 2023, να φέρει αυτό που αναμένει η ελληνική οικονομία, ο τεχνικός κόσμος, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι Έλληνες επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Που είναι και πολύ σημαντικό. Πρόκληση και στοίχημα, βέβαια, το οποίο φαίνεται να το κερδίζετε. Πείτε μας για την αναμόρφωση της τράπεζας και ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια από εδώ και πέρα, αφού βλέπετε ένα φως θετικό. Το στοίχημα σχεδιάστηκε στην προηγούμενη χρήση. Είμαστε έτοιμοι για την υλοποίησή του, υλοποιείται κάθε μέρα. Έχει μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να βρεθεί σε μια κερδοφορία την ώρα που πρέπει να εξασφαλίσει ότι από το παρελθόν δεν έρχονται πρόσθετες ζημιές. Πρέπει λοιπόν αυτά το NPL, τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας, να πάνε στα οχήματα που είναι ο Ηρακλής για να μπορέσουμε να έχουμε μηδενισμό των κόκκινων δανείων του παρελθόντος και από την άλλη να δημιουργήσουμε τόσα καινούργια δάνεια που η τράπεζα να είναι κερδοφόρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα τρέχουμε δύο παράλληλα έργα. Ένα το παρελθόν και την εκαθάριση του ισολογισμού και ένα καινούριο, αυτό που έρχεται, που θα είναι ψηφιοποιημένο, που θα είναι ευέλικτο και θα λειτουργεί με όρους οικονομίας και θα λειτουργεί για την πραγματική οικονομία. Φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε, ότι το σπίτι σας δεν σας πολύ βλέπει. Έχετε δεύτερο σπίτι σας και η έδρα σας είναι εδώ, στο γραφείο σας. Το ευτύχημα είναι ότι ακριβώς και η τράπεζα και το ταμείο είμαστε στον ίδιο χώρο, σε ένα γραφείο και λειτουργούμε σαν μία ομάδα, γιατί ξέρετε πάντα όταν λειτουργείς σαν ομάδα μπορείς να φέρεις αποτελέσματα και όχι μεμονωμένα. Ποτέ δεν κερδίζει ο πρόεδρος, ποτέ δεν κερδίζει μόνος του ο μέτοχος, ποτέ δεν κερδίζουν μόνοι του τα στελέχη. Κερδίζει η ομάδα. Έτσι είναι. Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες, ειδικά αυτή την περίοδο, δίνουν με πολύ δυσκολία πλέον δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις. Σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι μείζον θέμα για την επιβίωσή τους. Ποια είναι η πολιτική της Attica Bank? Δύο τομείς πάθαν τη μεγαλύτερη κρίση στα προηγούμενα χρόνια. Ο χρηματοπιστωτικός και ο τεχνικός κόσμος. Πληγήκανε το περισσότερο από όλους όσο κανένας άλλος. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στις τράπεζες όσον αφορά τα προβληματικά τους δάνεια και από την άλλη πρέπει να δούνε πώς θα βρουν ευέλικτα εργαλεία. Η εποχή του COVID και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρήκαν μια μεγάλη ανάσα μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία που ήρθαν από τους ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και από δημόσιους πόρους. Αυτό έδωσε μια μεγάλη ανάσα και είναι ένα στοίχημα που πρέπει οι τράπεζες να το κρατήσουν και να το επεκτείνουν επιστοδοτικά και να μην το σταματήσουν. Πιστεύετε ότι το έχουν αντιληφθεί γενικότερα οι τραπεζικοί οργανισμοί? Οι τραπεζικοί οργανισμοί το εξελίσσουν, αλλά πρέπει να το εξελίσσουν μαζί βλέποντας την καινούργια οικονομία που έρχεται και το καινούργιο αποτύπωμα του παραγωγικού που πρέπει να δημιουργηθεί. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm.
δημιουργήθηκε ένα καινούριο χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα ταμείο μεταξύ του ΤΜΕΔΕ, το Ταμείο των Μηχανικών, και της Ελληνικής Αναπτυξιακής, όπου εξασφαλίζουμε το 80% της χρηματοδότησης από το ταμείο ΕΑΤ ΤΜΕΔΕ. 80% είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι αντίστοιχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων που υπήρξαν στην εποχή του COVID και είναι πάνω στο temporary frame. Μας βοήθησε πάρα πολύ το Υπουργείο Ανάπτυξης σε αυτό, πάρα πολύ, ήταν καθοριστικός ο ρόλος του. Και θα σας πω λίγο το εξής παράδειγμα. Στους πρώτους τρεις μήνες εκταμιευτήκαν 23 εκατομμύρια. Και μάλιστα από αυτά τα 23 εκατομμύρια το 30% έγινε από την Attica Bank, ενώ είναι 9 συνεργαζόμενες τράπεζες. Κάτι που δείχνει πώς μια μικρή τράπεζα μπορεί να έχει μια δυναμική και πώς ένας κλάδος, όπως είναι ο τεχνικός, που έχει την ανάγκη για τέτοιες χρηματοδοτήσεις, να αναπτυχθεί. Αντίστοιχα, υπάρχουν και άλλοι τομείς οικονομίας. Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η υπεργολάβη, το οικοσύστημα του κατασκευαστικού κλάδου, η ψηφιοποίηση της χώρας που έρχεται. Το ενεργειακό αποτύπωμα, με το εξοικονομώ που πλέον λειτουργεί ετησίως. Όλη αυτή η διαδικασία έχει μεγάλη σημασία για τις τράπεζες και πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Και υπάρχει χώρος για τις μικρές τράπεζες. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Attica Bank και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από αυτά, γιατί κάποιος να εμπιστευτεί την Attica Bank? Η Attica Bank είναι ιστορική τράπεζα. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της, λειτουργεί πάνω από 90 χρόνια. Έχει ισχυρούς μετόχους, έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχει το ΤΜΕΔΕ, το Ταμείο Εργοληπτών και Μηχανικών Δημοσίων Έργων, έχει τον ΕΦΚΑ, που είναι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, ο ενιαίος ασφαλιστικός φορέας, και έχει και ένα ιδιωτικό επενδυτικό φαντ με τεχνογνωσία από την Αμερική, που είναι established στην Ελλάδα μέσω από διαδικασίες servicer. Άρα έχει το ικανό μείγμα και τη δυναμική για να αναπτυχθεί. Μέσα από μια turnaround που εξελίσσεται, ψηφιοποιείται και θα λειτουργήσει, θα δείτε, με όρους γρήγορους, ευέλικτους και έχει την αμεσότητά του. Πόσα καταστήματα και προσωπικό διαθέτει η τράπεζα και αν υπάρχει σχεδιασμός για επέκταση, γιατί όλα αυτά που μου λέτε φαντάζομαι ότι έχει γίνει και ένα σχεδιασμός για την ανάπτυξη και σε άλλους χώρους, σε άλλα μέρη, σε άλλες... Κοιτάξτε, όσο φυσικό network να δημιουργήσεις δεν φτάνει. Η λογική λοιπόν είναι πρέπει να πάμε σε ψηφιοποίηση και το κάθε desktop να είναι το εργαλείο του κάθε επιστήμονα, του κάθε ελεύθερου επαγγελματία, της κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης για να αναπτυχθεί. Άρα ο στόχος μας είναι η ψηφιοποίηση μέσα από business centers και χαρακτηριστικά σημεία της χώρας που απαιτούνται διαδικασίες διαδραστικές. Όμως ο στόχος είναι η ψηφιοποίηση. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα έχουν όμως ένα back office πάρα πολύ άμεσο, πάρα πολύ γρήγορο, προκειμένου αυτά να εγκρίνονται, αν είναι δυνατόν, σε 48 ώρες. Σε 48 ώρες. Ναι. Αμήν και πότε? Κοιτάξτε, το κάναμε με το ΤΜΕΔΕ. Ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε ψηφιακές εγγυητικές. Ναι. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Ήταν οι πρώτοι που κάναμε ψηφιακές εγγυητικές. Λόγω τώρα της ενεργειακής κρίσης, αλλά και της αύξησης των τιμών στα καύσιμα, αλλά και το φυσικό αέριο, όλοι μιλούν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Σας πάω στα οικονομικά. Μου είπατε τις εκτιμήσεις σας για την τράπεζα, μου είπατε για το ΤΜΕΔΕ. Γενικότερα όμως η οικονομία. Έχετε δίκιο. Ζούμε εποχή μεγάλων αλλαγών, μεγάλων κινδύνων, αλλά και μεγάλων προκλήσεων. Και όλα αυτά έχει δείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική και η ίδια η πολιτεία η δικιά μας και η ίδια η χώρα η δικιά μας και η κυβέρνηση ότι γρήγορα αντιδρούν, γρήγορα βρίσκουν τον τρόπο για να δώσουν όθηση στην πραγματική οικονομία και να την κρατήσουν και να την αναπτύξουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τουρισμός θα κάνει ρεκόρ από τη μία εισπράξεων, από την άλλη θα έχει ένα λειτουργικό κόστος λόγω της ενεργειακής κρίσης πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν την προηγούμενη χρονιά. Άρα πρέπει να υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία ευέλικτα που γρήγορα θα μπορούν να δίνουν τη ρευστότητα για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, 7 μηνών, τόσο ώστε οι κρατικοί πόροι και οι ευρωπαϊκοί πόροι να μπορούν να μεταβιβάσουν στην πραγματική οικονομία και να λειτουργήσουμε, να μην σταματήσουμε ούτε μία μέρα να σκεφτόμαστε τα μελλοντικά μας σχέδια. Η προοπτική της χώρας
πιστέψτε με, είναι βαθιά μου πεποίθηση, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας θα έχει ένα boost που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Επειδή αναφέρεται προηγουμένως για τις κυβερνητικές αποφάσεις, ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι αν χρειαστεί θα συνεχίσει να επιδοτεί τα νοικοκυριά για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Πιστεύετε ότι τα δημοσιονομικά της χώρας αντέχουν κάτι τέτοιο? Τα δημοσιονομικά της χώρας, το αν αντέχουν ή όχι, θα ήταν μια καλή ερώτηση στην προηγούμενη κρίση της χώρας. Τώρα που είμαστε στο μεγάλο καράβι της Ευρώπης, πηγαίνουμε μαζί με την Ευρώπη. Όταν είσαι μόνος σου σε ένα μικρό καράβι, σε μια μικρή βάρκα, τότε κινδυνεύεις. Όταν είσαι στο μεγάλο καράβι, μπορεί λίγο να αργεί, ξέρετε, να πάρει την κατεύθυνση, αλλά την παίρνει όλο μαζί, άρα θεωρώ ότι οι λύσεις είναι ευρωπαϊκές. Και αντίστοιχα αποτυπώνονται στη χώρα και η χώρα έχει καλή αφομοίωση και καλό brand name αυτή τη στιγμή για να απορροφήσει αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Σύμφωνα με τα στοιχεία λόγω της κρίσης, παρουσιάζεται ξανά μια αύξηση το NPS των τραπεζών. Αν ισχύει αυτό, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Η ανάγκη, προσέξτε τι είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μια στασιμότητα στην οικονομία και οι αξίες που είχαν τα δάνεια, ας πούμε, στα κομμάτια των στεγαστικών. Οι καταγεγραμμένες, με τις... Όχι, έμενε σε ένα σπίτι το οποίο το είχε αγοράσει 1.000 ευρώ, τυχαία τα νούμερα, και εκείνη την ώρα που γινόταν και πλήρωνες μία δόση στα 100 ευρώ ή στα 10 ευρώ, και εκείνη την ώρα η αξία του έπεφτε. Και ενώ η δόση παρέμενε σταθερή. Τώρα συμβαίνει οι αξίες να ανεβαίνουν, οι δόσεις που υπάρχουν να ανταποκρίνονται σε αυτό το εισόδημα που έρχεται, γιατί δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχει αύξηση των μισθών, υπάρχει η οικονομία που λειτουργεί. Επομένως, θεωρούμε ότι τα NPLs δεν θα είναι στο βαθμό που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και σίγουρα έχοντας ανάσες ρευστότητα στα νοικοκυριά, δεν θα δημιουργηθούν καινούργια. Αυτός είναι και ο στόχος, άλλωστε, όλης της οικονομίας. Άρα, λοιπόν, μπορεί να αντιμετωπιστεί αν κρατηθεί αυτή η ροή η οποία υπάρχει. Αν η πιστοδοτική επέκταση που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, οι ευρωπαϊκοί πόροι. Οι αναδιαρθρώσεις παίζουν ρόλο. Πάντα είναι σημαντικές, γιατί βλέπουν το αποτύπωμα της τωρινής σου οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή, δεν μπορεί να τιμωρούμε κάποιον γιατί δεν πλήρωσε κάποιες δόσεις τα προηγούμενα χρόνια, όταν σήμερα παράγει. Mm-hmm. Αυτός που είναι στάσιμος, προφανώς δεν μπορεί να. Όσες ρυθμίσεις και να του κάνεις, δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει. Αλλά κάποιος που παράγει, πρέπει να τον βοηθήσουμε να μπορέσει να ξεπεράσει και το παρελθόν και να δημιουργήσει καινούριο κεφάλαιο. Ο εντός εισαγωγικών μπαταχτσής ή κακοπληρωτής φαίνεται. Ναι. Φαίνεται από το αποτύπωμά του το ιστορικό. Μία πρόβλεψη τώρα, κλείνοντας, για την πορεία της εθνικής οικονομίας. Εσείς είστε μέσα στα πράγματα, πιο μέσα δεν γίνεται. Θα θέλαμε να ξέρουμε και εμείς και οι τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν μια δική σας πρόβλεψη. Η οικονομία αυτή τη στιγμή έχει να μπροστά της τα εξής εμπόδια και τα εξής θετικά. Το εμπόδιο είναι ότι έρχεται από μια κρίση και από ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο δεν έδινε πρόσβαση εύκολη στις εταιρείες της υγιής, στις μικρομεσαίες και στους επιστήμονες. Έρχεται με ένα ΕΣΠΑ που ήταν όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει ένα σημαντικό επιταχυντή, που είναι το ταμείο, το RRF, είναι το Ταμείο Ανθεκτικότητας, που οι πόροι του αναμένεται να δώσουν την επιτάχυνση που χρειάζεται η οικονομία, εφόσον αυτοί οι πόροι απορροφηθούν. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό για τον τομέα των κατασκευών. Υπολογίζεται ότι θα είναι στα 26 δις αυτά τα κεφάλαια, 13 επιχορηγήσεις και 13 δάνεια που θα έρχονται μέσα από το RRF. Σε βάθος χρόνου. Σε βάθος πενταετίας, μόνο πενταετία. Ποιο είναι το σημαντικό? Να ετοιμαστούμε όλοι για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Αυτά τα έργα που τα περισσότερα είναι σε κατασκευές, σε υποδομές, σε ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και σε διαδικασίες που θα δώσουν στη χώρα ένα καλύτερο brand name και τουριστικό, να απορροφηθούν. Γιατί, ποια είναι η διαφορά από τα προηγούμενους ευρωπαϊκούς πόρους? Ότι αυτά τα χρήματα, αν δεν απορροφηθούν, μπαίνουν σε ένα ευρωπαϊκό κουβά. Δεν είναι γέφυρες για το επόμενο ΕΣΠΑ. Και αυτά με ένα μηχανισμό ανακατανομής θα πάνε
στις ανταγωνίστριες χώρες. Ακριβώς, θα μοιραστούν. Εφόσον απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια και τα, κάνουμε, και τα έχουμε αποτύπωμα στη χώρα, δεν έχω κανέναν φόβο και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Και θα έλεγα επενδύουμε Ελλάδα από επιλογή και όχι από ανάγκη. Άρα το μήνυμα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν θα είναι αυτό. Επενδύουμε στην Ελλάδα όχι από ανάγκη αλλά από επιλογή. Γιατί την πιστεύουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, εδώ και η σημερινή εκπομπή Σαμποτάζ μέσα από το Flash TV ολοκληρώθηκε. Μία ώρα κοντά σας. Ελπίζουμε να περάσατε καλά όσο και εμείς. Εγώ θέλω να σας θυμίσω και να μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση είναι το παν. Η ενημέρωση είναι το 90% της επιτυχίας σε ό,τι και αν θέλετε. Grevenjotissa.gr, όλα τα νέα της Δυτικής Μακεδονίας, με επίκεντρο την περιφέρεια Grevenών. Poimedia.gr, το πανελλαδικό μας site και Banking News για τα business, την επιχείρηση, τις τράπεζες. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και να σας ευχηθούμε όλοι, τεχνικοί, σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστούμε θερμά.